centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Υπάρχει όντως ένα οξύμορο με αυτό το θέμα. Υπάρχει ερώτηση βέβαια στην Βουλή, αλλά σαν πρόεδρος θέλετε να μας πείτε ακριβώς πώς βιώνετε τώρα και εσείς σε αυτήν την κατάσταση. Με κλειστό νομό, ανοιχτά τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα. Ναι, ήδη εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς και ανακοίνωσε ότι θα πάμε σε lockdown, ήδη από τότε βγήκα και εντάξει, μίλησα σε άλλα συναντέλφους σας, έγραψα, έκανα και θεώρησα ότι πρέπει να στείλω και αυτή την επιστολή στον κύριο Σταϊκούρα και στον Στείλατε, κύριο Θεοχάρη. Στείλατε λοιπόν μια επιστολή τώρα, υπάρχει μια καταφανέστατη αδικία εδώ πέρα, είναι το παράλογο, δεν ξέρω, άδικο, παράλογο, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ενώ είμαστε σε κατάσταση lockdown με απόφαση της κυβέρνησης, τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία της Καστοριάς και της Κοζάνης φυσικά, για την Καστοριά μας ενδιαφέρει, δεν μπορεί να έρθει κανένας επισκέπτης στην περιοχή μας. Δυστυχώς τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία δεν είμαστε στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και αν θα δοθεί είστε κάποια όμως οποιαδήποτε. Είστε πληττωμένες επιχειρήσεις. Είστε δεν είμαστε. Τι πληττωμένοι. Όταν είμαι ανοιχτός, γιατί να μην με έχει και εμένα στις επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε κλείσει. Σημαίνει ότι είμαι ανοιχτός. Δεν είμαι με νόμο. Δεν με έχει κλείσει. Ναι, αλλά υπάρχει ένας διευρυμένος κατάλογος. Ναι, τα εξηγούσε η κυρία Παπακοσταντίνου αυτά την τρίτη στην εκπομπή, αν την ακούσατε. Ακόμη και αν δεν είστε κλεισί, μπορεί να είστε στον διευρυμένο κατάλογο των πληττόμενων επιχειρήσεων. Κύριε Νατσούλη, την πρώτη φορά στο πρώτο τρίμηνο, αν θυμάστε, είχαν κλείσει επιχειρήσεις. Ναι. Και δεν ήταν μέσα η όμικρον, έψιλον, αλφα, έψιλον κλπ. Έτσι. Δίπλα-δίπλα εγώ έχω συνάδελφο, εκείνος ατομική, εγώ ομικρον έψιλον, εκείνος έμπαινε, εγώ δεν έμπαινα. Επί τρεις μήνες προσπαθούσαμε για το αυτονόητο να αποδείξουμε και τελικά εντάξει καταφέραμε δηλαδή και πάλι για το αυτονόητο αγωνιζόμαστε, τρέχουμε να αποδείξουμε το αυτονόητο ότι δεν άρα, μπορεί να γίνει. Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας κλείνουν. Παίρνει μια απόφαση. Γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εγώ σας λέω ότι θα πάρετε κι εσείς το 300 και τα λοιπά. Ο λόγος φυσικά δεν είναι για το 300, έτσι. Γιατί είναι όλο αυτό που λοιπόν. Έγινε. Γιατί είναι αυτό που έγινε όλο. Ότι εντάξει, πάνω απ' όλα είπαμε η υγεία, σίγουρα είναι επιβαρημένη από ό,τι φαίνεται η περιοχή μας εδώ πέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται και έχει αποδειχθεί από τα κρούσματα που υπάρχουν, ενώ έκλεισε η Καστοριά μόνο με lockdown μετά από την Κοζάνη, για το τριήμερο αναφέρομαι φυσικά. Ναι, είδατε ότι έφυγε όλος ο κόσμος, χάθηκαν κρατήσεις, έγιναν προετοιμασίες, πήγαν όλοι στα Γιάννενα, πήγαν πρέσβες, πήγαν Γρεβενά, στους άλλους νομούς. Έγιναν επιστροφές προκαταβολών, έγινε μια προετοιμασία προεργασία από εμάς, αφήστε να σας τα πω. Στη Φλόρινα και στα Γρεβενά όμως δεν είχαμε κάποιο lockdown από σήμερα. Σήμερα έχουμε όμως lockdown από σήμερα, αφού πέρασε 28 στα Γιάννενα. Το θεωρείτε συμπτωματικό, τυχαίο ή όχι? Όχι, εγώ μιλάω καθαρά ότι εκ του αποτελέσματος κρίνω ότι δεν ήταν. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι επιβαρημένη είναι η περιοχή των Ιωαννίνων. Δεν ακουγόταν η Καστοριά τόσο έντονα. Κι όμως έγινε με την Καστοριά το lockdown. Δεν σε έλεγαν χάθηκε, το αντίθετο, αλλά χάθηκε το πενθήμερο τελικά ήταν. Απεδείχθη ότι ήταν οι κρατήσεις για 4 και 5 μέρες ήταν πολλές. Γιατί ο κόσμος εδώ και 8-9 μήνες που είναι με όλη αυτή την ιστορία ήθελε να ξεφύγει λίγο, να βγει λίγο στη φύση. Το λέγαμε από την αρχή αυτό. Ναι, να πάρει έναν αέρα. Να πάρει έναν αέρα, έτσι, να βγουν στη φύση. Να μην είναι συγκεντρωμένος μέσα σε συνωστισμό, σε πλατείες κλπ. Να βγει έξω στη φύση. Δυστυχώς το χάσαμε. Εμείς τώρα είμαστε μια περιοχή η οποία λεγόμαστε χειμερινό τουρισμό, στα χειμερινά καταλήμματα να πούμε, και όμως το χάσαμε αυτό το τριήμερο που μπορούσε να πάρει όλος ο νομός μας, όλα τα καταστήματα, εστίαση, τα πάντα να δουλέψουν. Ναι. Όταν βλέπουμε ότι τελείωσε τώρα αυτό το τριήμερο, τετραήμερο και ξαφνικά μπαίνει τώρα σε lockdown η περιοχή των Ιαννίνων και άλλες περιοχές, εντάξει, καλά ήταν να μην μπουν. Καλό να μην μπαίνει κανένας. Κανένας να μην μπαίνει, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να μην το δούμε και αυτό ότι εντάξει, κλείσατε εμάς γιατί εμείς είμαστε μια μικρή περιοχή, δεν αντιδράσαμε, ξέρω εγώ, δεν θέλω να λέω πράγματα. Αλλά εμείς που έχουμε το πρόβλημα όλους αυτούς τους 8-9 μήνες οι χειρηματίες, οι επαγγελματίες του κλάδου, το βλέπουμε και από αυτή την πλευρά. Μάλιστα. Και νομίζω οποιοδήποτε να ήταν στη θέση μας έτσι θα το βλέπε.
Μια και είμαστε στο κομμάτι του τουρισμού και το τι πρόκειται να συμβεί, γιατί είμαστε ακόμα ούτε καν στην αρχή του χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παύλου. Και επειδή πραγματικά, όπως το τονίσετε, είμαστε ένας χειμερινός τουρισμός, τουριστικός προορισμός, χειμερινός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί στις κορυφαίες, θα λέγαμε, μέρες για τον τόπο μας, που μπορούμε να έχουμε κάποια εισοδήματα από αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι καλή η κατάσταση. Ναι. Αν και βλέπω ότι θα προχωρήσει σε ένα γενικό lockdown η κυβέρνηση, θα αναγκαστεί να το κάνει, γιατί βλέπουμε και πανευρωπαϊκά γίνεται γι' αυτό, γιατί θέλει να μην φτάσουμε ως τις γιορτές και αναγκαστεί να το κάνει τότε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι για την οικονομία η καταστροφή, η πλήρης καταστροφή. Τώρα, στο κλείσιμο της χρονιάς, γιατί ο μεγαλύτερος τζίρος, να ξέρετε, τουλάχιστον στις επιχειρήσεις δικές μας και τις μικρές, είναι εκείνο το διάστημα. Τώρα, θέλω, ακριβώς αυτό είναι γνωστό. Θέλω πάνω σε αυτό λοιπόν να σας επισημάνω ότι στις 26 Οκτωβρίου, τη μέρα του Αηδημήτρη δηλαδή, βγάζει ένα δελτίο ο κ. Τζικαλάγιας και λέει ότι είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κ. Θεοχάρη. Ήταν το ίδιο δελτίο τύπου, στο ίδιο δελτίο τύπου ήταν και το θέμα του πτωχευτικού, που θα ήθελα και γι' αυτό να πούμε μια κουβέντα. Ναι. Γιατί εκπροσωπείται και ένα κόμμα και είπαμε ότι θα δώσουμε το επόμενο διάστημα σε όλα τα κόμματα, επειδή είναι ένα κομμάτι που θα μας απασχολήσει πολύ από ό,τι φαίνεται στην Καστοριά, που είναι κατακοκκινισμένη όχι μόνο από κορονοϊό αλλά και από κόκκινα δάνεια. Και θα χαθούν περιουσίες, θα αλλάξουν χέρια πολλές περιουσίες και στην Καστοριά το επόμενο διάστημα. Βγάζει λοιπόν μαζί στο ίδιο δελτίο τύπου τη συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, και από τη συζήτηση τονίζει για την αναζήτηση λύσεων και τη στήριξη του τουρισμού της Καστοριάς προέκυψαν δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι τον φετινό χειμώνα θα υποστηριχθούν οι τριήμερες και τετραήμερες εκδρομές επισκεπτών σε ορεινούς προορισμούς όπως της Καστοριάς, με χρηματοδότηση του κόστους που αναλόγως θα κυμαίνεται από το 30% έως το 80%. Και δεύτερον, αναμένεται η περιφέρεια να προχωρήσει σε συνεργασίες που τις υποδείχτηκαν με ειδικούς μάνατζερς από το εξωτερικό για χειμερινό χιονοδρομικό τουρισμό. Θέλω να μου πείτε αυτά τα δύο σημεία πώς τα βλέπετε. Εντάξει, αν έχετε κάτι είναι, παραπάνω. Είναι ανακοινώσεις, λόγια, άμα δεν δούμε στην πράξη δεν μπορούμε να ξέρουμε. Συγγνώμη, λόγια. Τα λέει βουλευτής, είναι λόγια γιατί, πάλι. Δεν έχουμε ακούσει λόγια από, πολλές φορές. Από υπουργούς, από βουλευτές, πολλές από πρωθυπουργούς, για να μην παρεξηγηθώ. Πολλές φορές, κύριε Παύλου, ναι. Αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή πιστεύετε ότι είναι και τώρα λόγια? Εγώ άμα δεν δω κάτι πλέον στην πράξη δεν μπορώ να εμπιστευτώ να πιστέψω τίποτε. Πρέπει να τα δούμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δυστυχώς δεν γίνονται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε έξαρση με τον COVID, έτσι. Άρα λέτε θα μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο όταν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, πάμε για γενικό lockdown. Πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί τώρα? Άρα λέγονται για να λέγονται για μένα. Μακάρι να γίνει. Λέγονται αυτό. Με μακάρι την να... προϋπόθεση ότι όλα με θα προϋπόθεση, πάνε τώρα ρόδινα με... το εντάξει, να σας πω εγώ όσα θέλετε να σας πω. Να σας κάνω προτάσεις για να μπορέσει να... Αλλά άμα υπάρχει lockdown, τώρα έχουμε 14 μέρες lockdown. Ξέρουμε ότι θα σταματήσουμε στις 14. Αν δοθεί παράταση άλλη μια εβδομάδα, άλλες δύο εβδομάδες. Άρα γιατί πράγμα να μιλάμε, να βγαίνουμε, να κάνουμε ανακοινώσεις για κάτι που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Σαν ιδέες όμως πώς σας φαίνονται, να το ρωτήσω δύο διαφορετικά. Σαν ιδέα, άμα μπορέσει να γίνει, η ιδέα είναι να υλοποιηθεί έτσι και να δούμε κόσμο στην περιοχή μας πάλι. Η ιδέα είναι καλή, έχουμε ιδέες πολλές για να γίνει αυτό το πράγμα. Στο κομμάτι της επιδότησης 30-80%, στο κομμάτι που λέει ειδική μάνατζερ από το εξωτερικό για χιονοδρομικό κέντρο. Γιατί εσείς βλέπετε ότι το χιονοδρομικό μας κέντρο, καταρχήν το χιονοδρομικό κέντρο πρέπει να έχει χιόνι, πρέπει να έχει πολλά. Δεν είναι μόνο να το πεις μόνο και να γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Να έχει υποδομές, έτσι να μπορεί να καλύψει, να μπορεί να είναι ανοιχτή η δρόμη όταν θα έχει το χιόνι. Εμείς είναι πολλά πράγματα. Λέτε, είναι να ανοίξουμε έναν δρόμο μέχρι εκεί. Ναι. Μα εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Τα ξέρουμε το ότι γίνεται. Δεν έχει γίνει κάποια υποδομή, έχει γίνει αλλάξει κάτι στο χιονοδρομικό μας, για να ξέρω. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει κάτι. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να φέρει κόσμο πολύ. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν το βλέπετε μεν, αλλά δεν το πιστεύετε ακόμα ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Το ζητούμενο σε όλα αυτά που λέγονται, ακούγονται και μας λέει ο ένας και ο άλλος είναι εντάξει, το είπε ο βουλευτής και ο υπουργός. Το φράγμα Νεστορίου 30 χρόνια έχει, κύριε Νατσούλη, το αεροδρόμιο 25. Όλα με υποσχέσεις δεν ήταν αυτά όλα. Μάλιστα, μάλιστα. Να μην αναφέρω κι άλλα και αρχίζουμε και λέμε τα ίδια και τα ίδια, τα έχουμε βαρεθεί. Μάλιστα. Άρα, τι περιμένετε τώρα για να κλείσουμε αυτό το θέμα, να πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα.
Ναι, τώρα μου είπατε για τον πτωχευτικό, κάτι δεν ξέρω. Να πούμε για τον. Λέω, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για αυτό. Τι περιμένετε δηλαδή από την κυβέρνηση, περιμένετε να σας κλείσει. Έστω να ξέρουμε. Ναι, να ξέρουμε ότι είμαστε ή δεν είμαστε. Αν θα δώσουν κάποια αποζημίωση στις πληττόμενες επιχειρήσεις, είμαστε μέσα. Όταν δεν μας αναφέρει και θεωρούμαστε για την κυβέρνηση ότι είμαστε ανοιχτά, για τον κόσμο είμαστε ανοιχτά. Άλλο επισκέπτης δεν μπορεί να έρθει στην περιοχή μας. Σωστά. Άρα γιατί είμαστε ανοιχτά εμείς δηλαδή. Δεν, δεν ξέρω αν εμπορικός επισκέπτης μπορεί να έρθει στην περιοχή μας και εκεί μπορεί να φιλοξενήσει. Εντάξει, εμπορικός επισκέπτης θα πάει ίσως για αυτό το λόγο, αλλά... Πόσοι εμπορικοί επισκέπτες έρχονται στην περιοχή μας, κυρία Νατσούλη? Δεν έχουν μείνει. Πάνε και αυτοί, έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχουν εμπορικοί επισκέπτες. Κάποτε ερχόταν και μέναν και μια εβδομάδα στην Καστοριά. Υπήρχαν πολλά καταστήματα. Τώρα με τις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν ανοίξει, γίνεται απευθείαση. Yeah. Δεν χρειάζονται οι εμπορικοί επισκέπτες που ερχόταν. Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Πάμε λίγο, γιατί εκπροσωπείτε πέρα από τα καταλήματα του νόμου. Είμαι και συντονιστής της ελληνικής λύσης. Είστε και εκπρόσωπος της πολιτικής λύσης στην Καστοριά. Ελληνικής λύσης. Της ελληνικής λύσης, ναι. Τι είπα εγώ? Της πολιτικής λύσης. Ελληνική λύση είναι το κόμμα. Ναι, σωστό, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια πολιτική λύση ορισμένα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, συμφωνούμε. Αυτή την έχουμε εμείς, την ελληνική λύση. Εντάξει, όλα τα κόμματα τη λένε ότι την έχουν αυτοί. Συζητήσαμε πάρα πολύ. Δεν το συζητήσαμε πάρα πολύ το θέμα, το συζητήσαμε πολύ με την κυρία Νούκα προχθές. Μια εξειδικευμένη δικηγόρο. Βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ καλή ενημέρωση που έκανε η κυρία Νούκα και την παρακολουθώ πολλές φορές που την. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην εκπομπή μας και παλιότερα την είχαμε για τις πρέσβες. Και πολύ έκανες και νομίζω ότι θα πρέπει την εκπομπή σου αυτήν, γιατί δυστυχώς για τον πτωχευτικό. Ναι. Κώδικα αυτό το πτωχευτικό νόμο δεν έχει καταλάβει κανείς το από τι έρχεται κόσμο, και στην Καστοριά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε μετά την κυρία Νούκα να δώσουμε το λόγο σε εκπροσώπους των κομμάτων τοπικά που επαναλαμβάνουν η Καστοριά από αυτή την ιστορία θα αλλάξουν περιουσίες σε μια νύχτα στην Καστοριά το επόμενο διάστημα. Ναι, βεβαίως πρέπει να το κάνετε, αλλά όπως καλά ξέρετε κύριε Νατσούλη εσείς, ο νόμος αυτός ψηφίστηκε μόνο από τους 158 της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα ήταν αντίθετα, ναι, μέσα στη Βουλή. Ψηφίστηκε με τους 158. Ναι. Έτσι. Βέβαια, Βέβαια λένε ότι υπάρχουν και τα θετικά. Μην βλέπετε μόνο τα αρνητικά. Ας μας τα πούνε τα θετικά. Λέει, δηλαδή, τι είναι θετικό ότι ήμουν καταχρεωμένος, θα μου πάρει το σπίτι και έχω γλιτώσει αφού μου πήρε το σπίτι, πλέον έχω απαλλαγή. Το λέει ο κύριος Τζικαλάκης στην ανακοίνωσή του που λέει και για τον κόσμο. Ας βγει να τα πει ο κύριος Τζικαλάκης να τα ακούσει ο λαός της Καστοριάς. Να σας πω τι γράφει, ο ίδιος. Λέει, ας πούμε, ότι αναδείχθηκε πως ο πτωχευτικός κώδικας που ψηφίζουμε σήμερα είναι μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τους υποχρεωμένους οφειλέτες να απαλλάξουν τους ίδιους και τους απογόνους τους από τα διαβίου χρέη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξαναχτίσουν την οικονομική του ζωή από την αρχή. Δηλαδή θα μας πάρει το σπίτι και θα ξαναμπούμε στη διαδικασία να ξανακάνουμε καθαρή σπίτι, χωρίς χρέη. Να ξαναπάρουμε. Καθαρή χωρίς χρέη. Θα το πω λαϊκά, τρέλα πουλάει ο κύριος Τζικαλάγιας και όποιος ψήφισε από τη Νέα Δημοκρατία αυτόν τον πτωχευτικό νόμο. Να το πάρουμε κι αλλιώς. Μέσα σε μια πανδημία, μέσα σε μια χώρα που έχει 10 χρόνια μνημόνια, είναι δυνατόν να φέρνεις ένα πτωχευτικό τέτοιο νόμο να ψηφιστεί τώρα άρον-άρον? Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Επειδή εξαγοράστηκαν τα δάνεια από τις τράπεζες, από τα ξένα funds, θέλουν να ξαναπάνε στα ίδια και τα ίδια χέρια. Και δεν θα πάνε σε πολλά χέρια, κύριε Νατσούλη. Τα ίδια είναι. Οι τράπεζες τα δώσανε στα funds, καθαρίσανε οι τράπεζες, ψηφίσανε νόμο, απαλλάχθηκαν οι τραπεζίτες, οι διοικητές, τα στελέχη των τραπεζών από όλη την ιστορία. Είναι τα funds και οι ίδιες οι τράπεζες, σας πληροφορώ, θα ξαναγοράσουν από τα funds τα κόκκινα δάνεια. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Σε εξευτελιστικές τιμές. Η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα ενημέρωναν οι τράπεζες τους οφειλέτες να αγοράσουν αυτοί τα δάνεια, αν θα ήταν, όσοι θα ήταν τέλος πάντων σε ικανότητα να τα αγοράσουν. Δεν το έκανε ποτέ. Ήρθαν επιστολές κατευθείαν στους οφειλέτες ότι το δάνειό σας το έχει αγοράσει το συγκεκριμένο funds. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά, κύριε. Τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα λοιπόν στην Καστοριά, κύριε Παύλο? Το νόμο τον ξέρει ο κόσμος, πρέπει να τον αναλύσει. Το καταλαβαίνετε? Πιστεύετε ότι αυτοί που έχουν ένα κόκκινο δάνειο σήμερα. Ναι, έχεις ένα κόκκινο δάνειο. Τον έχουν διαβάσει τον πτωχευτικό? Κανένας δεν τον έχει διαβάσει. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι 158 που τον ψήφισαν δεν τον έχουν διαβάσει. Να σας πω με λίγα λόγια, αν έχουμε χρόνο, να σας πω τι λέει. Δεν μπορείς να πληρώσεις τις δόσεις του δανείου σου, πτωχεύεις.
Ορίζεται ένας σύνδικος, εκπεί ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχεις και τελειώνει. Πάμε στην περίπτωση που είσαι ένας οφειλέτης ο οποίος δεν έχει τον ηλιομήρα. Δεν μπορείς να πληρώσεις τίποτε, καμία δόση. Νοικιάζεις το σπίτι σου για 12 χρόνια. Ακούστε εδώ να δείτε νόμο που ψηφίσανε. Πληρώνοντας ενίκιο στο φαν το οποίο έχει αγοράσει το δάνειό σου. Καθυστερείς 3 ενίκια, έξωση. Σε πετάει έξω. Αν στα 12 χρόνια για κάποιο λόγο αποφασίσεις να αγοράσεις το σπίτι σου, πληρώνεις ολόκληρη την εμπορική, όχι την αντικειμενική αξία, στο φαν. Χωρίς να αφαιρούνται αυτά τα ποσά των ενοικίων που έδινες επί 12 χρόνια. Και νομίζω ότι πρέπει να πληρώσεις και τα υπόλοιπα που δεν είχες πληρώσει. Και τα υπόλοιπα. Έχει ποινή. Έχει ποινή. Αν βρεις τα χρήματα και θέλεις δηλαδή να το ξαναγοράσεις, πληρώνεις την ποινή για τους επόμενους μήνες μέχρι τα 12 χρόνια. Οι εγγυητές. Ξέρετε ότι στα δάνεια εντάξει μπαίνανε συγγενείς, μπαίνανε φίλοι, μπαίνανε γείτονες, εγγυητές. Ο εγγυητής αν δεν πληρώσει μία δόση από το δάνειο το συγκεκριμένο, κατάσχεση. Έχει καταλάβει, κανένας δεν έχει καταλάβει ακόμα. Μιλάμε για έναν Αρμαγεδόνα, για μεγάλη καταστροφή. Και μέσα σε μία πανδημία, μέσα σε μία δεκαετή οικονομική κατάσταση με τα μνημόνια που βρίσκεται η χώρα, φέραν αυτόν τον πτωχευτικό νόμο. Και μας λένε ότι είναι και ο σωστός νόμος. Δεύτερη ευκαιρία. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Σε ποιον δίνουν τη δεύτερη ευκαιρία? Στις τράπεζες. Αν πτωχεύσει μία τράπεζα, αν πτωχεύσει κάποιος, η τράπεζα του παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, την κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση. Εμείς. Γιατί την κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση? Για να μπορεί μετά να μας ξαναπάρει το σπίτι πάλι μας. Τα σκέφτεται κανένας αυτά? Τα έχει σκεφτεί κανένας? Δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Εγώ θέλω την εκπομπή που είχατε με την κυρία Νούκα ή να την ξαναβγάλετε. Όχι, είναι στην να ξανακούσει ο κόσμος. Δεν έχει καταλάβει. Οποιοδήποτε είναι στη σέντρα. Τι τον περιμένει, δεν έχει καταλάβει. Είναι στη σέντρα, μπορείτε να την ακούσετε. Έχει ενέργεια. Εγώ την έχω ακούσει, την άκουσα και έχω διαβάσει λίγο πολύ τι λέει ο πτωχευτικός νόμος. Πρέπει να του. Ο κόσμος εντάξει, δεν ανοίγουν όλοι τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρουν. Δυστυχώς. Όταν αρχίσει η εφαρμογή και θα χάνονται τα σπίτια, οι περιουσίες, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς είμαστε για το τώρα εδώ, σε αυτόν τον σταθμό το έχουμε διευκρινίσει. Είμαστε για το τώρα. Όταν αργότερα θα έρθουν όλα αυτά, μετά εμείς δεν είμαστε για τα μνημόσυνα. Δεν είμαστε για τα μνημόσυνα εμείς. Θυμάστε τι γινόταν στην Ισπανία. Έτσι, η αστυνομία έμπαινε και πετούσε τον κόσμο έξω. Όπως το λέμε, ότι είμαστε εδώ τώρα, πριν τελειώσει η διαβούλευση, για τα σχέδια πάρα πολύ καλά τα λέτε. Μετά δεν είμαστε εδώ για τα μνημόσυνα. Το λέω από τώρα. Μετά ας κλαίτε αλλού. Εγώ δεν θα κλαίω εδώ πέρα. Να βγουν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Κύριε Νατσούλη, να τους βγάλετε όλοι. Μα γι' αυτό αποφάσισαμε για αυτά τα θέματα. Πολύ θα σας βγάλουμε όλους τους εκπροσώπους. Για να ακούσει ο κόσμος και να ξέρει όταν έρχεται η ώρα να ψηφίζουν να επιλέγουν σωστά. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση στη χώρα μας. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει είναι ευκαιρία. Αυτό δίνουμε ευκαιρία στον κόσμο που θα του πάρει η τράπεζα του σπίτι, του δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Αποποιούνται περιουσίες εδώ. Τα παιδιά δεν αποδέχονται περιουσίες. Δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να κάνουν. Και μας λένε ότι απαλλάσσουμε. Δηλαδή το παίρνει η τράπεζα το σπίτι και με έχεις απαλλάξει από τα βάρη. Αυτή είναι η απαλλαγή. Και λέει ότι μου δίνει δεύτερη ευκαιρία να ξαναρχίσω από την αρχή να ξανακάνω σπίτι. Τι είναι αυτό το, ποια ευκαιρία είναι αυτή? Να ξεκινήσει ουσιαστικά τη ζωή σου από το μηδέν απαλλαγμένος από χρέη. Αυτό είναι. Και σε μια εποχή δεν υπάρχει μεροκάματο, δεν υπάρχει δουλειά, κύριε Νατσούλη. Πώς να πληρώσει ο άλλος και τις δόσεις, αλλά πώς να ξαναβρει δεύτερη ευκαιρία όταν δεν έχει δουλειά? Πώς να ξανακάνει δεύτερη ευκαιρία? Πώς θα του δοθούν? Τι θα πάρει δάνειο? Ποιος θα του δώσει δάνειο όταν δεν έχει δουλειά? Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παύλο, επειδή φτάσαμε. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά ειλικρινά. Επειδή φτάσαμε και μια και το αναφέραμε και για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, μια κουβέντα και γι' αυτό πάντα ως εκπρόσωπος του χώρου, του πολιτικού χώρου που εκπροσωπείτε. Ναι, εγώ και για αυτό το θέμα ασχολήθηκα, έγραψα κάποια πράγματα και έγραψα μάλιστα και μια επιστολή στον κύριο Κασαπίδη. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Κασαπίδης θα ήταν ο πρώτος, ο περιφερειάρχης, γιατί είναι περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας. Ο πρώτος που θα έπρεπε να αντιδράσει σε όλο αυτό και να θέλησει να είναι όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε αυτό το πρόγραμμα για τη δίκαιη μετάβαση. Άμα μιλάμε για δίκαιη μετάβαση, να είναι δίκαιη, να μην είναι άδικη. Έχει 4 νομούς περιφερειακές ενότητες η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όχι όπου μας βολεύει είμαστε περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και όπου δεν μας βολεύει είναι ο ένας ή οι δύο οι νομοί. Και οι άλλοι τι είναι? Η Καστοριά δηλαδή και τα Γρεβενά δεν είναι περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε, το ξέρετε, τα ξέρει ο κόσμος με τον ειδικό πόρο το τι γινότανε.
Έχουμε απενταχθεί από πολλά ευρωπαϊκά το γεγονός προγράμματα. Ότι έχουμε ελάχιστα σχόλια έτσι κι αλλιώς και από φορείς της Καστοριάς αυτό το σχέδιο Δίβολης λέει κάτι. Το γεγονός ότι έχουμε από τη μια τον κύριο Πάτσι που ακούσατε τι είπε στην εκπομπή μας για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Για τα γραβενά. Μια πολύ διαφορετική άποψη εκφέρει ο κύριος Τζικαλάγιας. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και δύο βουλευτές του ίδιου κόμματος, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, από δύο περιοχές που θα πληγούν το ίδιο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κύριε Νατούλη, θέλετε να πούμε μια αλήθεια. Θέλετε να πούμε μια αλήθεια για ό,τι γίνεται. Όταν τα τοπικά στελέχη, οι τοπικοί φορείς είναι απόλυτα εξαρτημένοι. Ναι. Από την κυβέρνηση. Ναι. Έτσι, είναι κομματικά στελέχη. Πιο πολύ είναι κομματικά στελέχη. Είναι δύσκολο να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Μάλλον δεν το χτυπάνε ποτέ το χέρι στο τραπέζι. Λέτε ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι είναι πρέπει μεγάλο να βρεθεί πρόβλημα. Όντως είναι. Κάθε κοιτάξτε, φορά τοπικά ένα ηγέτη που να χτυπάει και στο κόμμα του το τραπέζι. Υπάρχουν φιλοδοξίες, όλοι θέλουν ή να επανεκλεγούν ή να πάρουν κάποια άλλη θέση. Δεν πάνε σε κόντρα κατά μέτωπο με κυβερνητικές αποφάσεις. Εγώ έμαθα να μιλάω την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ζω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χτυπάς το χέρι στο τραπέζι. Μάλιστα. Σε θεωρούν δεδομένο. Δεν μπορεί να είμαστε, να συνεχίζουμε σε αυτό το νομό να είμαστε δεδομένοι. Τελείωσε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση την οποία δεν την είχαμε σκεφτεί. Μας την θέτει τώρα το κοινό μας. Ξαναγυρνάμε λίγο πίσω στο θέμα της λειτουργίας των καταλυμάτων σας και των ξενοδοχείων. Επειδή και απόψε έχει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Είχε και χθες και προχθές ναι. Στη συνέχεια. Ρωτάνε αν τα ξενοδοχεία, όπως λειτουργείτε τα καταλύματα αυτή τη στιγμή, λειτουργείτε με όλες τις υπηρεσίες σας. Δηλαδή, μπορεί να έρθει μια παρέα σήμερα να κλείσει ένα δωμάτιο και να δει την τηλεόραση. Τον αγώνα και να παραγγείλει, να φάει και να πιει. Εντός του νομού θεωρείται ότι είμαστε ανοιχτές επιχειρήσεις. Άρα. Εγώ δεν θα το πάω εκεί που λέει η Έλληνα να κλείσω το δωμάτιο. Θέλω να έρθω στο χώρο σας, στο σαλόνι σας, να μου φτιάξετε έναν καφέ και να δω το μάτς. Μπορώ? Τώρα με πιάνετε απροετοίμαστο. Δεν ξέρω στα πόσα, και πόσα άτομα πρέπει να έχουν. Το λέμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Παύλου. Με κλειστά τα μαγαζιά της καφεστίασης στην Καστοριά, ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει Κοσμοτέ ή Νόβα, δεν μπορεί να βρει τους αγώνες. Εντάξει, αυτό αφορά πιο πολύ τα ξενοδοχεία που έχουν αυτούς τους χώρους, που έχουν μεγάλους χώρους, γιατί δεν ξέρω, ίσως υπάρχει και το όριο των ατόμων που μπορούν να είναι σε ένα χώρο έτσι, τα τετραγωνικά. Τώρα τα μικρά καταλύματα. Καλό θα ήταν να το ρωτήσουμε αυτό, όντως. Δεν έχουμε εμείς τέτοιους χώρους. Νομίζω αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε στον κύριο Μαρόπουλο ή στον κύριο Μιχαηλίδη, που είναι με τα ξενοδοχεία, που έχουν τέτοιους χώρους μεγάλους. Και έχουν και τις τηλεοράσεις για να μπορούν να παρακολουθούν. Θα το ρωτήσουμε λοιπόν, που είναι ανοιχτά, που θεωρείται ότι είμαστε ανοιχτά. Ωραία. Ίσως να μπορεί να γίνει αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και αυτό για τον πτωχευτικό μην το αφήσετε, κύριε Νατσούλη. Όχι, όλοι είπαμε εκπρόσωποι των κομμάτων. Είπαμε ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο. Θα ακουστούν όμως όλοι. Δηλαδή σήμερα μιλήσετε εσείς, αύριο κάποιος άλλος, μεθαύριο κάποιος άλλος. Το τι έρχεται, το τι έχει ψηφιστεί μέσα στη Βουλή. Δεν θα τα αφήσουμε πραγματικά, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι θα γίνει πραγματικά κόλλα στην Καστοριά. Για να δούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.